Πέρασαν κάποιες εβδομάδες που δεν έκανα βίντεο, οπότε νιώθω super αναζωογονημένη να επιστρέψω στο YouTube. Και το βίντεο που θα κάνουμε μετά από αυτό το καιρό θα είναι ένα που είχα κάνει και πέρυσι, όπως είδατε και από τον τίτλο θα είναι το «Τι πήρα τα Χριστούγεννα». Από ό,τι ξέρω είναι από τα αγαπημένα σας haul και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μαζεύτηκαν αρκετά πράγματα, παρόλο που δεν περίμενα να μαζευτούν τόσο πολλά. Να πω φυσικά ότι θα ήμουν εντάξει και άμα δεν είχα τίποτα από αυτά, το μεγαλύτερο δώρο των Χριστουγέννων ήταν το ότι πέρασα χρόνο με την οικογένειά μου, το ότι ήμασταν όλοι καλά. Απλά έχω την τύχη να έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και μου πήρανε τα συγκεκριμένα πράγματα. Και έχω και την τύχη να έχω μια δουλίτσα που βγάζω και δικά μου λεφτά και μπορώ πλέον να πάρω και με δικά μου χρήματα πράγματα. Νιώθω την ανάγκη να τα λέω όλα αυτά γιατί δεν κάνω αυτό το βίντεο για να κάνω show off τι πήρα ή για να τονίσω ότι τα Χριστούγεννα είναι για δώρα κτλ. Είμαι τόσο κατά σε αυτό. Απλά τα περισσότερα είναι πράγματα που μου φέρνουν ευχαρίστηση, κάποια είναι πράγματα που χρειαζόμουν και είναι όλα ένα και ένα, τα αγαπώ και ανυπομονώ να σας τα δείξω. Αυτά λοιπόν από μένα, τέλος η φιλερή και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Θα ξεκινήσουμε με προϊόντα περιποίησης τα οποία είναι εμπόλικα. Για την ακρίβεια η μητέρα μου έστειλε από τη Γερμανία ένα πεντάκιλο δέμα γεμάτο πράγματα και μου έχει διαλέξει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Πρώτα έχουμε αυτά εδώ πέρα τα αφρόλουτρο και body scrub. Ελπίζω να φαίνονται στην κάμερα, θα έχω και ένα zoom. Το ένα είναι ένα αφρόλουτρο το οποίο λέγεται από cozy cotton και είναι από τα Sephora. Μυρίζει, παιδιά, δεν μπορώ να εξηγήσω τη μυρωδιά. Μυρίζει σαν μορουδιακό αφρόλουτρο και σαν καθαρή κουβέρτα ταυτόχρονα. Μ' αρέσει πάρα πολύ πριν τον ύπνο να κάνω ντους και να πλένομαι με αυτό και νιώθω τόσο ζεστά και υπέροχα μέσα μου. Σου δημιουργεί κατευθείαν την όρεξη να πας να κοιμηθείς. Και είναι υπέροχο, μυρίζει τέλεια, κάνει ωραίο φρό, καθαρίζει τέλεια και μυρωδιά μένει στο δέρμα μετά για λίγο. Γενικά τα Sephora έχουν πάρα πολύ ωραία φρόλουτρα. Είχα και ένα άλλο καλοκαιρινό και ήταν εξαιρετικό. Και μαζί με το φρόλουτρο σετάκι είναι και αυτό το body scrub, αλλά περισσότερο είναι exfoliating gum wash, δηλαδή μπορείς να πληθείς κυρίως με αυτό, δηλαδή πλένει και το σώμα, απλά έχει μέσα και μικρούς κόκκους για να κάνεις και απολέπιση. Αυτό που μου άρεσε άπειρα είναι ότι είναι πάρα πολύ μαστιχωτό, το παίρνεις στο χέρι σου και είναι σαν πηχτή μαστίχα, δεν μπορώ να το εξηγήσω, και μετά το απλώνεις στις παλάμες σου και μετά στο σώμα και είναι υπέροχο, μυρίζει πιο έντονα από το άλλο και μένει περισσότερο στο δέρμα, οπότε άμα χρησιμοποιείς και τα δύο μαζί μου θα μυρίζεις τέλεια και έχεις και πολλά δερματάκι και όλα τα σχετικά. Είναι επισήμως τα χειμωνιάτικά μου αφρόλουτρα. Θα συνεχίσουμε με άλλα δύο προϊόντα μπάνιου. Πρώτα είναι αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι το οποίο έχει τρία έλαια για αφρόλουτρο. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα γιατί δεν έτυχε να γεμίσω την μπανιέρα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει βάζεις ένα καπάκι από αυτά σε γεμάτη μπανιέρα και το καθένα κάνει κάτι ξεχωριστό. Το ένα είναι για ηρεμία, το άλλο είναι για αναζωογόνηση, το άλλο είναι για ξηρότητα και είναι πάρα πολύ καλά, είναι και 100% φυσικά νομίζω. Τα μύρισα κιόλας και μου ήρθε κατευθείαν να κοιμηθώ. Ανυπομονώ να τα χρησιμοποιήσω, άμα τα χρησιμοποιήσω θα σας πω σίγουρα πώς ήτανε. Και το επόμενο πράγμα για μπάνιο και αφρόλουτρο είναι αυτά εδώ πέρα τα mini cube, mini fizzing cube. Έχουν τη μυρωδιά από το καλοκαιρινό μου αφρόλουτρο, το μονόι κάτι και μυρίζει γαρδένια. Αυτά έχουν την ίδια μυρωδιά, απλά είναι σαν mini bath bomb νομίζω. Τα βάζει λογικά και αυτά στην πανιέρα και αρωματίζεται το νερό. Μετά έχω αυτά εδώ πέρα τα δύο προϊόντα για καθαρισμό προσώπου. Το ένα είναι από Kiehl's, το Blue Herbal Blemish Cleanser Treatment. Έχει σαλκυλικό οξύ και διάφορα άλλα ωραία πράγματα και μαζί έχει και ένα spot treatment το οποίο να το ανοίξω κιόλας. Είναι αυτό το σωδυνάρι και το χρησιμοποιείς τοπικά με βγάλεις κάποιο σπυράκι, κάποια ατέλεια κτλ. Θα σας πω τη γνώμη μου γιατί το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Αυτό είναι από τα πιο υπέροχα καθαριστικά προσώπου που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η Kiehl's γενικά δεν είναι πολύ οικονομική εταιρεία, αλλά το καταλαβαίνεις ότι είναι ένα καλό προϊόν. Καταρχάς χρειάζεται την πιο μικρή ποσότητα ever. Βάζεις μία, τι να πω, ένα μικρό ρεβιθάκι για ποσότητα στην παλάμη και πολύ λέω βασικά και το απλώνεις και κάνει τόσο πηχτό αφρό. Κάνει πάρα πολύ πλούσιο αφρό και αυτό που μου άρεσε είναι ότι
με το που το πλώνεις στο πρόσωπό σου είναι σαν να έχεις απλώσει μέντα. Έχει μία refreshing αίσθηση, καθαρίζει υπέροχα και εμένα δεν με ξέρανε καθόλου. Έχω και όλες λιπαρή επιδερμίδα, αλλά έχω λίγο τάση προς ξηρότητα καμιά φορά, εξαρτάται και τις κρέμες που χρησιμοποιώ. Αλλά αυτό μου έχει ισορροπήσει πάρα πολύ καλά το δέρμα μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Για το spot treatment δεν έχω τόσο καλή γνώμη. Βέβαια εξαρτάται και από τον τύπο ακμής που έχεις. Η δική μου είναι flat, κόκκινη και δεν φεύγει ποτέ. Έχω μικρά μικρά σημαδάκια κόκκινα τα οποία έρχονται και δεν φεύγουν ποτέ, δεν έχουν πιον, δεν έχουν τίποτα. Απλά είναι εκεί για να σπάνε τα νεύρα και είναι κάτω από το δέρμα, οπότε ένα spot treatment δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Αλλά στα πιο ενεργά spot που είχα και το δοκίμασα με πολύ συνεχόμενη χρήση, μην περιμένετε να το βάλετε και την επόμενη μέρα να σας τα έχει εξαφανίσει, τα μειώνει και τα νεκρώνει λίγο, οπότε εξαρτάται πιστεύω από τον τύπο προβλήματος που έχεις. Μ' άρεσαν και τα δύο, γενικά η Kiehl's μ' αρέσει πάρα πολύ σαν εταιρεία, παρόλο που δεν έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά πράγματα και δεν τα βρίσκεις και εύκολα, νομίζω τα πουλάνε μόνο στα άτικα. Μετά για καθαρισμό προσώπου η μητέρα μου έστειλε και αυτά εδώ πέρα τα μαντιλάκια για ντεμακιγιάζ, τα οποία κάνουν και απολέπιση από ό,τι διαβάζω. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα γιατί ξεβάφομαι με το νεράκι μισελέρ που έχω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία άμα βαριέσαι πολύ απλά να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία ή άμα πας καπαλού και δεν μπορείς να κουβαλήσεις όλο το μπουκάλι. Θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα και θα σας πω πώς ήταν. Και μετά μου έστειλε και αυτή να δω τη μάσκα, την οποία επίσης δεν χρησιμοποιείς ακόμα. Θα την κάνω κανένα Σαββατοκύριακο, έτσι μια μέρα που θα κάνω ποτέ. Και μετά κάποια άλλα μικροπράγματα που είχε το πακέτο είναι αυτό εδώ πέρα, το Honey Lip Scrub. Είναι σε μορφή lip balm. Μ' αρέσει καταρχάς πάρα πολύ η συσκευασία του. Είναι χάρτινη και έχει αυτό το honeycomb print. Είναι σε μορφή λοιπόν λιποζάν, απλά έχει μέσα μικρούς κόκκους που κάνουν απολέπιση στα χείλη σου, οπότε είναι τέλειο για πριν το κραγιόν ή μία μέρα πριν θες να πας κάπου και θες να απολεπίσεις τα χείλη σου στον ύπνο. Το νιώθεις πάρα πολύ πλούσιο στα χείλη, μπορείς νομίζω και να το αφήσεις στα χείλη μετά, δεν χρειάζεται να το ξεβγάλεις ή κάτι τέτοιο. Απλά έχει μικρούς κόκκους που όσο το απλώνεις κάνουν απολέπιση στα νεκρά κύτταρα. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, το αντισηπτικό για τα χέρια. Με ξέρετε, πάντα κουβαλάω ένα τέτοιο στην τσάντα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω πάντα την ευκαιρία να καθαρίζω τα χέρια μου. Και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό εδώ πέρα, το roll-on perfume. Είναι με βανίλια και παιδιά μυρίζει απίστευτα. Λάθος, δεν είναι ρολόν, είναι με σπρέι, ακόμη καλύτερα δηλαδή, εκείνα με τα ρολόν λίγο μου τις πάνε καμιά φορά και μυρίζει παιδιά φανταστικά. Μυρίζει σαν βανίλια παγωτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Υπέροχο, γενικά το καθημερινό μου body spray είναι το Vanilla Body Soap, το φοράω από το γυμνάσιο κάθε μέρα, είναι χαρακτηριστικό μου και πλέον έχω και ένα αντίστοιχο βανίλια άρωμα για την τσέτα. Από προϊόντα περιποίησης λοιπόν αυτά έχει το δέμα, μετά θα σας δείξω κάτι που αγόρασα μόνη μου. Είναι αυτό εδώ πέρα το Sorbonne Moroccan Oil για λίανση, είναι το smoothing shampoo. Ήθελα πάρα πολύ καιρό ένα καλό σαμπουάν. Γενικά έχω δύο είδη σαμπουάν στο σπίτι. Έχω το καθημερινό μου σαμπουάν που είναι ένα κλασικό drugstore σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ ή κάτι τέτοιο, σε φάση Carnier, Pantene ή οτιδήποτε. Και μετά έχω και τα καλά μου σαμπουάν που τα χρησιμοποιώ όταν ξέρω ότι θα πάω κάπου που θέλω να έχω το υπέροχο τέλειο μαλλί κομματηρίου. Αλλά δεν τα χρησιμοποιώ εξίσου συχνά γιατί είναι φυσικά πολύ πιο ακριβά από τα drugstore σαμπουάν. Διάλεξα λοιπόν αυτό και είναι ακριβό, έχει 20 ευρώ και δεν είναι τρελή ποσότητα, αλλά θα το κρατήσω για πάρα πολύ καιρό γιατί όπως είπα τα χρησιμοποιώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το χρησιμοποίησα χθες και τα μαλλιά μου είναι fabulous. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να περιποιούμε τα μαλλιά μου. Είναι το αγαπημένο μου είδος περιποίησης σώματος, μαλλιά. Τα λατρεύω. Εγώ επειδή έχω ίσια μαλλιά, δεν τα έχω κάνει τίποτα τώρα, πάντα έτσι είναι, θέλω να τα βοηθάω και να αναδεικνύω την ισιότητά τους όσο περισσότερο γίνεται, οπότε πήρα το smoothing shampoo για να είναι όσο πιο λία, απαλά και ωραία γίνεται. Γιατί πολλές φορές τυχαίνει να, παρόλο που είναι ίσια, να φριζάρουν και το φριζάρισμα στο ίσιο μαλλί δεν μου αρέσει καθόλου πως φαίνεται, ειδικά πάνω μου. Είναι ίσιο αλλά είναι πούφι κάπως και εγώ θέλω να είναι λία και ψιλοπατημένα. Μα έτσι μου αρέσουν τα ίσια μαλλιά, προσωπικό γούστο. Οπότε πήρα αυτό το σαμπουάν
και είναι υπέροχο. Το χρησιμοποίησα πρώτη φορά εχθές, οπότε δεν ξέρουμε συνεχόμενη χρήση. Λογικά θα είναι πολύ καλύτερο. Και ναι, αυτά. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης. Βασικά δεν είχα καθόλου καλλυντικά. Δεν αγοράζω πολλά καλλυντικά, είναι αλήθεια. Μετά θα προχωρήσω σε δύο είδη ρουχισμού που είχε το πακέτο. Το πρώτο είναι αυτές εδώ οι καλτσούλες. Είναι από τα Topshop, έχει ανοίξει Topshop στο Μόναχο, εκεί που μένει η μητέρα μου και πήγε να μου βρει κάτι ωραίο. Μου πήρε λοιπόν αυτές τις καλτσούλες που έχουν πάνω sloth. Μόλις το είδα ψιλοσυγκινήθηκα γιατί με τη μητέρα μου στο Messenger έχουμε ένα συγκεκριμένο sticker που στέλνουμε με ένα sloth και το στέλνουμε πάρα πολλές φορές. Οπότε χάρηκα που μάλιστα το είδε, με σκέφτηκε και αποφάσισε να μου τις πάρει. Πήρα επιτέλους καινούρια παπούτσια! Το κρατάω ανάποδα, όχι. Πήρα καινούρια παπούτσια. Θα με πείτε αρκετά βασικά και δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά πήρα τα υπέροχα, ανεπανάληπτα, φανταστικά, one of a kind, σπάνια, καθόλου φορεμένα από την κοινωνία. Τα Vans Old School τα έχω φορέσει μόνο μία φορά και τα ξανάβαλα στο κουτί γιατί είμαι λίγο τρελή με τα καινούργια πράγματα. Θέλω να τα νιώθω καινούργια για όσο περισσότερο καιρό γίνεται. Το ξέρω ότι είναι αρκετά της μόδας τελευταία και μπορεί και να μου πείτε λίγο βασικά που τα πήρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φοράω Vans από πάντα, φοράω από το γυμνάσιο. Είναι η αγαπημένη μου μάρκα παπουτσιών ίσως. Και τα Stan Smith που φορούσα τα έχω τα τελευταία 3 χρόνια. Και αρνούνται να φορεθούν άλλο, δεν φαίνονται καν ωραία. Οπότε χρειαζόμουν ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια. Το καλό ή κακό με μένα, δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς άμα το κάνετε, είναι ότι παίρνω ένα ζευγάρι παπούτσια που μου αρέσει και το φοράω μέχρι να καταστραφεί. Δεν έχω δηλαδή πολλά διάφορα και τα αλλάζω. Έχω ένα ζευγάρι και το φοράω κάθε μέρα, παντού. Έξω, για βόλτα, για περίπτερο. Αυτά. Πήρα λοιπόν αυτά τα παπούτσια και τα θεωρώ, παιδιά, τόσο όμορφα. Δεν μοιάζει καν που είναι της μόδας. Μ' αρέσουν προσωπικά πάρα πολύ, δεν τα πήρα γιατί φοριούνται. Μ' αρέσει απίστευτα η αντίθεση που κάνει το λευκό με το μαύρο. Είναι υπέροχο και φαίνονται πάρα πολύ ωραία στο πόδι μου γιατί είμαι και μικροκαμωμένη και τα πολύ bulky παπούτσια δεν μου πάνε. Οπότε ναι, παπούτσια. Επίσης τα έδειξα στο Instagram και πολλοί με ρωτήσατε από πού τα πήρε γιατί αυτό ξέρω κι εγώ ότι έχουν εξαντληθεί γενικά στην Ευρώπη επειδή έχουν πολύ ζήτηση τελευταία. Εγώ τα βρήκα στα Dangerous Minds και ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί είχε μόνο 36, οπότε τα πήρα. Ήμουν άπειρα κολοφαρδέ. Μετά θα σας δείξω κάποια κοσμήματα που ήταν δώρο από τους γονείς μου. Γενικά δεν είχα κάποιο καλό κολλιέ και σκουλαρίκι από άποψη ποιότητας. Είχα τα κλασικά από H&M, τα ψιλοψεύτικα που πρασινίζουν σε μία εβδομάδα και μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Ήθελα πάρα πολύ ένα καλό κολλιέ ή καλά σκουλαρίκια να έχω, ασημένια για να μην παθαίνει ποτέ τίποτα. Και οι γονείς μου το θυμόντουσαν αυτό και είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου δώσουν μία δωροκάρτα για ένα τοπικό κοσμηματοπωλείο και να πάω να διαλέξω ό,τι θέλω και διάλεξα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Αρχικά ήθελα πάρα πολύ ένα καλό ασημένιο κολλιέ γιατί τα κολλιά και τα σκουλαρίκια είναι τα αγαπημένα μου είδη κοσμημάτων. Δεν φοράω ποτέ δαχτυλίδια και δεν φοράω ποτέ ούτε βραχιόλια. Είμαι τύπος κουλαρικιού και κολλιέ. Και βρήκα αυτή την πανέμορφη λεπτή αλυσιδίτσα με αυτό το κρυστάλλινο pendant. Θα έχω ένα κλιπάκι για να το δείτε καλύτερα. Αλλά είναι ασημένιο και έχει rose gold plating. Γενικά τα κοσμήματα μ' αρέσουν όσο πιο διακριτικά γίνεται. Θέλω να νιώθω ότι φοράω κάτι κομψό και τελικάτο και όχι κάτι που κάνει μπαμ. Οπότε διάλεξα αυτή την αλυσίδα και παιδιά τη λατρεύω, την είδα στη βιτρίνα. Και με το που την είδα λέω, αυτή θα πάρω. Είδα ό,τι κόσμημα είχε το κοσμηματοπωλείο, αλλά κατέληξα σε αυτό που το είδα την πρώτη στιγμή. Και είναι τόσο όμορφο! Κάθομαι απλά και το χαζεύω. Μετά διάλεξα δύο ζευγάρια σκουλαρίκια, τα οποία και αυτά είναι πάρα πολύ μικροσκοπικά, οπότε θα πρέπει να έχω ένα κλιπ για να τα δείτε. Τα πρώτα είναι αυτά εδώ πέρα, τα μικρά, ασημένια, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Στα αγγλικά λέγονται bars, οπότε και στα ελληνικά μπορούμε να τα πούμε μπάρες. Είναι σαν μικρές μπάρες με κρυσταλάκια και ασήμι. Είναι super 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 διακριτικά, είναι ακριβώς ό,τι ήθελα, με το που τα είδα λέω αυτά. Είδα τα μικρότερα και πήρα τα μικρότερα σκουλαρίκια που είχε το μαζί. Και το δεύτερο ζευγάρι είναι αυτά που φοράω τώρα, είναι πλέον τα καθημερινά μου σκουλαρίκια. Τα αγαπώ. Είναι και αυτά ασημένια, αλλά με rose gold plating και απόχρωση. Είναι στρόγγυλα stud. Γενικά μου αρέσουν τα stud σκουλαρίκια, όχι αυτά που κρέμονται. Και είναι τέλεια. Είναι λαμπερά, είναι μικροσκοπικά, είναι κομψά.
Αυτά λοιπόν ήταν και τα κοσμήματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα τα έχω για πάρα πολύ καιρό. Τώρα θα σας δείξω ένα βιβλίο που πήρα. Έχω καιρό να μιλήσω γενικά για βιβλία στο κανάλι μου. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω αφήσει λίγο στην άκρη τελευταία. Αλλά το 18 θα επανέλθω σούπερ δυναμικά. Όλοι ξέρετε τον έρωτα που είχα με το βιβλίο μου με όλα τα παραμύθια των αδερφών Grimm. Το έχω δείξει χίλιες φορές και στο YouTube και στο Instagram, το έχετε μάθει απ' έξω πλέον. Και ήθελα πάρα πολύ και ένα αντίστοιχο βιβλίο με όλα τα παραμύθια του Hans Christian Andersen. Και βρήκα αυτό εδώ πέρα το βιβλίο. Είναι αντίτυπο του 96, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη γέννησή μου. Είναι σκληρόδετο, είναι τεράστιο, έχει 800 σελίδες. Κανονικά έχει και dust jacket γύρω-γύρω, αλλά επειδή το πήρα μεταχειρισμένο, δεν εκδίδεται πλέον αυτή η έκδοση, οπότε τη βρήκα second hand, αλλά είναι σε τέλεια κατάσταση. Εδώ στο πλάι γράφει τον τίτλο, δηλαδή The Complete Hans Christian Andersen Fairy Tales. Και έχει όλα τα παραμύθια του Hans Christian Andersen με εικόνες. Κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λατρεύω γενικά τα βιβλία με παραμύθια να έχουν εικόνες, γιατί υπάρχουν τόσο υπέροχα illustration για τα παραμύθια. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρω κυρίως για ένα παραμύθι το οποίο είναι το αγαπημένο μου παραμύθι όλων των εποχών. Είναι το Η 11 Αγριόκυκνη και είναι το πιο εθέριο, υπέροχο, τέλειο παραμύθι που έχω διαβάσει ποτέ. Και πλέον το έχω διαβάσει και στην αρχική του έκδοση, ολοκληρωμένο. Αλλά ναι, είναι στα αγγλικά, έχει όλα τα παραμύθια του Hans Christian Andersen, τα οποία είναι πάρα πολλά και πολύ γνωστά. Και έχει πάρα πολλές εικόνες τύπου ασπρόμαυρες, οι οποίες είναι οι αγαπημένες μου. Είναι από ένα πάρα πολύ διάσημο καλλιτέχνη, τον Arthur Rackham, που έχει κάνει τα καλύτερα illustration για παραμύθια. Και τα τελευταία πράγματα που θα δείξω στο βίντεο είναι δύο πράγματα που μου έστειλε η υπέροχη, τέλεια, ανεπανάληπτη, one of a kind φίλη μου, Mary, συνονόματη, από το Λονδίνο. Ξέρει την αγάπη μου για το Harry Potter και μου έστειλε για άλλη μια φορά τα πιο υπέροχα πράγματα ever. Mary, είσαι μια μικρή θεά. Άμα βλέπεις αυτό το βίντεο και έφτασες μέχρι το τέλος, thank you! Είμαι επισήμως μάγισσα, αυτό είναι το ραβδί της Luna Lovegood και περιττώ να σας πω ότι όταν το πήρα έβαλα τη φίλη μου να της κάνω εξπέλιάμους και να πέσει κάτω και διασκέδασα απίστευτα με αυτό, ένιωσα μια εσωτερική ικανοποίηση που κανονικά δεν πρέπει να τη νιώθει μια κοπέλα 22 προς 23 χρονών. Ναι, περιττώ επίσης να σας πω ότι όλη τη μέρα άνοιγα τις πόρτες με αλοχομόρα, έκανα Wingardium Leviosa και φανταζόμουν ότι τα πράγματα πετάνε στο δωμάτιο. Και παιδιά, πόσο κομψό είναι, πόσο υπέροχο είναι, είναι ξύλινο και είναι βαρύ, δεν το περίμενα τόσο βαρύ, αλλά είναι καλής ποιότητας, είναι official, οπότε είναι υπέροχο. Στην άκρη έχει το σχέδιο μιας τουλίπας, οπότε μου ταιριάζει απόλυτα και στο χαρακτήρα μου. Expelliarmus! It's Leviosa, not Leviosar. Η Mary μου έστειλε και αυτή την υπέροχη πένα, στυλό, φτερό. Και νιώθω πραγματικά σαν να είμαι στο Hogwarts κάθε φορά που γράφω. Φαίνεται τόσο κόψο στο χέρι, φαίνεται τόσο πιο ωραία από έναν απλό μπικ στυλό. Και κάπου εδώ τελειώνω το haul. Ελπίζω να σας άρεσαν τα πράγματα, ελπίζω να πήρατε κάποια ιδέα για κάποια μελλοντική σας αγορά. Ελπίζω να είχατε τα πιο υπέροχα Χριστούγεννα ever και ακόμη περισσότερο σας εύχομαι να έχετε τον καλύτερο χρόνο ever. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά, ελπίζω το 18 να είναι πολύ καλύτερο από το 17. Και δεν το θεωρώ καθόλου κακό και αρνητικό και ντροπιαστικό να θέτεις στόχους και να νιώθεις καινούριος άνθρωπος την πρώτη μέρα ενός καινούργιου χρόνου. Το ξέρω ότι πάρα πολλοί κράζουν αυτή γενικά την οτροπία του New Year, New Me κτλ. Όντως δεν είναι κάποια πολύ διαφορετική μέρα από τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά δεν είναι κακό να έχεις ένα κίνητρο και να νιώθεις ότι έχεις ένα βιβλίο 365 σελίδων μπροστά σου να γεμίσεις. Οπότε μην ακούτε κανέναν. Αν θέλετε να θέσετε στόχους και είστε ενθουσιασμένοι για το 18, by all means, κάντε το. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Και bye!